Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, το 7ο στη σειρά από τα νομοσχέδια που έχει φέρει προς ψήφιση το αρμόδιο Υπουργείο και αφορά τον αθλητισμό και τη μεταρρύθμισή του, μέσα στα 4 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, μία ακόμη απόδειξη του πόσο πολύ και σημαντικό είναι και ήταν το νομοθετικό έργο που παρήγαγε η κυβέρνησή μας τα 4 αυτά χρόνια. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 27 άρθρα με βασικούς στόχους. Τα είπε ο εισηγητής μας, οι προλαλήσαντες ομιλητές της συμπολίτευσης. Την θωράκιση ακόμη περισσότερο του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού. Την αποκατάσταση των αδικιών στον τομέα της απονομής προνομίων σε διακριθέντες αθλητές και διακριθήσεις αθλήτριες, η θωράκιση του συστήματος αξιολόγησης των αθλητικών ομοσπονδιών, η αναγνώριση των αγωνιστικών διακρίσεων των αθλητών, ειδικά για το έτος 2022, ένα αίτημα γονέων, παραγόντων και σωματείων το οποίο υλοποιείται. Ο εξυγχρονισμός επίσης του πλαισίου που διέπει τα προγράμματα άθληση για όλους και εξομοίωση της μισθολογικής κατάταξης των κοφών ολυμπιονικών με εκείνη των παραολυμπιονικών, μια αδικία που θεραπεύεται, καθώς τα ευεργετήματα αλλά και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρία ισχύουν ως έπρεπε και για τους κοφούς αθλητές. Κάτι που τόσα χρόνια, κακώς βεβαίως, είχαν στερηθεί. Διαβάζοντας κανείς ή παρακολουθώντας την ακρόαση φορέων, νομίζω ότι και ο πιο κακόπιστος να είναι, διαπιστώνει πραγματικά την ομόθυμη σχεδόν συμφωνία των αφορόμενων παραγόντων στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού και με πόση θετική διάθεση το υποδέχονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά, συνεχίζοντας την επαναστατική κοινοβουλευτική γυμναστική, θα απέχει από την ψήφιση και αυτού του νομοσχεδίου, όπως απέχει και απέχει από την ψήφιση και όλων των θετικών μέτρων που φέρνει τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση. Και αυτή η εποχή φαίνεται πως κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να ξαναθυμάται ή να ξαναανακαλύπτει τον παλιό καλό, σε εισαγωγικά, του εαυτό, εκείνων των χρόνων του μνημονίου, τότε που υποσχόντουσαν τα πάντα στους πάντες, ανέξοδα βεβαίως. Και το λέω αυτό με αφορμή μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του κυρίου Τσίπρα, ξανά πάνω στα τρακτέρ, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον τότε Φεβρουάριο του 2013, τότε που υποσχόταν πάλι τα πάντα και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους και φυσικά τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στα χρόνια της διακυβέρνησής τους για τον πρωτογενή τομέα, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, το ξέρουν και το θυμούνται δυστυχώς με τα μελανότερα σημεία οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αυτής της χώρας. Και η μνήμη όλων των πολιτών, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για την κυβέρνησή σας, συνοψίζεται, θεωρώ, σε μια ερώτηση στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Το κανάλι στο οποίο βρέθηκε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας, στις 14 Φεβρουαρίου, για να δώσει συνέντευξη. Στο ερώτημα λοιπόν αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα πράγματα και ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, η κατάσταση στη χώρα θα ήταν καλύτερη ή χειρότερη. Σε αυτό λοιπόν οι πολίτες απαντούν, το 41% συγκεκριμένα απαντά ότι θα ήταν χειρότερη, και το 25% περίπου ίδια. Δηλαδή το 66% των πολιτών δεν πιστεύει αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχηγός του, δηλαδή ότι αν κυβερνούσε αυτός, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι το μεγάλο σας πρόβλημα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν πείθετε, δεν έχετε πρόταση, δεν έχετε καμία εναλλακτική διακυβέρνησης που οι πολίτες να μπορέσουν να ακούσουν και βεβαίως να πιστέψουν και να εμπιστευθούν. Αναμασάτε τα ίδια ξεπερασμένα συνθήματα, στηρίζεστε στα ίδια όλα επιχειρήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής, επαναλαμβάνετε τους ίδιους ανέξοδους λαϊκισμούς. Και επειδή βλέπετε την ήττα να έρχεται, στελέχη σας, όπως ο κ. Κουρλέτης, ανακαλύπτουν εκ νέου την κυβέρνηση των ηττημένων,
που λέει ξαφνικά ότι θα γίνει κυβέρνηση των νικητών. Και ο κύριος Τσίπρας, προσπαθώντας να το ξορκίσει αυτό, λέει πως δεν είναι πολιτικά ηθικό, δεν θα είναι πολιτικά ηθικό να κάνει μια τέτοια κυβέρνηση. Τώρα, να μου επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να αναρωτηθώ για ποια πολιτική ηθική μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε 4,5 χρόνια με τον Πάνο Καμένο. Πραγματικά νομίζω ότι να μιλάτε για πολιτική ηθική όταν αναγκαστήκατε προκειμένου να πάρετε την κυβέρνηση να συνεργαστείτε με τον κύριο Καμένο προκαλεί μόνο γέλια. Και ενώ εσείς βρίσκεστε μεταξύ της κυβέρνησης των ιτημένων και των απειλών του κυρίου Πολάκη ότι δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο των Χανίων αν δεν συμπεριληφθεί και ο εκλεκτός του, προκειμένου να αποτραπεί η εκλογή του κυρίου Σταθάκη, αναφέρθηκα στον κύριο Πολάκη, τον αγαπημένο μου κύριο Πολάκη. Αυτό που, αν θυμάστε από αυτό εδώ το βήμα, στις 13 Απριλίου του 2022, στο αίτημα για άρση της ασυλίας του, κατόπιν μήνυσης που του έκανα για συκοφαντική δυσφήμιση, είπε ότι θα με πάει αίμα και θα με ξεφτυλίσει στα δικαστήρια από αυτό εδώ το βήμα. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι σήμερα ήταν ειδικάσιμος αυτής της μήνυσης που έκανα στον κύριο Πολάκη. Και ο κύριος Πολάκης βεβαίως ζήτησε αναβολή λόγω COVID στο πρόσωπο της συνηγόρου που επέλεξε να τον υποστηρίξει. Μεταξύ λοιπόν αυτών των απειλών και των διλημάτων που έχετε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση από το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργεί η πολιτική της στηρίζει, όπως έχει υποσχεθεί, όλους τους πολίτες για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πληθωρισμού και της ακρίβειας που προκαλεί η ενέργεια, η κρίση, ο πόλεμος. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για το Market Pass προκειμένου να απορροφηθεί ένα μέρος της αύξησης των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης και στα ψώνια που κάνουν όλοι οι πολίτες στα σούπερ μάρκετ. Σε λίγες μέρες έρχεται για ψήφιση η παρέμβασή μας ώστε να λάβουν ένα έκτακτο βοήθημα και οι συνταξιούχοι που λόγω του νόμου Κατρούγκαλου και της προσωπικής διαφοράς δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις αυξήσεις της συντάξης που για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 12 χρόνια, είδαν οι συνταξιούχοι στις τσέπες τους. Και μέσα στο Μάρκετιο ανακοινώνεται η γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού που και αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ απών από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες δεν θα ψηφίσει. Στην τοξική ρητορία σας, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση απαντά με θετικά μέτρα για όλους τους πολίτες. Στην ακατάσχετη παροχολογία σας, που είναι βέβαια βασισμένη πάνω στο περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 2015, στο ανέκδοτο εκείνο πρόγραμμα, το οποίο στη συνέχεια κάνατε βεβαίως κουρελόχαρτο, η κυβέρνηση απαντά, όπως πάντα, με συνέπεια, ειλικρίνεια, με κοστολογημένα μέτρα και προτάσεις που θα μετατρέψουν τη δεύτερη τετραετία σε μια τετραετία σταθερής και ουσιαστικής αύξησης των εισοδημάτων όλων των πολιτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τα στελέχη της αντιπολίτευσης να ενοχλούνται από τις αναφορές του Πρωθυπουργού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα και να ορκίζονται ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Φυσικά ο Πρωθυπουργός δεν το είπε αυτό εν κενό, γιατί όλοι θυμόμαστε τον κύριο Τσίπρα τον περασμένο Δεκέμβριο να θέτει όρους προκειμένου να γίνουν με αδιάβλητο τρόπο οι εκλογές. Χαιρόμαστε που τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όλους τους τόνους ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αμφισβήτησης εκλογικού αποτελέσματος από μέρους τους. Αυτό ελπίζω να σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε και την επερχόμενη ήττα σας στις εκλογές και έστω και τώρα, έστω και στο παραπέντε, να εγκαταλείψετε τη στήρα και λαϊκίστικη ρητορική σας προκειμένου ο προεκλογικός αγώνας που σε λίγο, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα ξεκινήσει και επισήμως, να είναι γόνιμος και ουσιαστικός. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη ούτε από κραυγές, ούτε από πόλωση.
Το έχουμε ζήσει και το έχουμε πληρώσει στην δεκαετία των μνημονίων. Το κάνατε με τον ταξικό διχασμό των πολιτών πριν κυβερνήσετε και μετά κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής σας. Η προσπάθειά σας να εμφανίζετε μια κοινωνία οργισμένη και στα κάγκελα εναντίον της κυβέρνησης, βλέπετε και μόνοι σας φαντάζομαι ότι πέφτει στο κενό. Μόνο τις δύο χθεσινές δημοσκοπήσεις να μελετήσετε, θα βρείτε κρίσιμα συμπεράσματα για το μέλλον του κόμματός σας, αλλά και για τον προεκλογικό σας λόγο. Η δικαιολόγηση της δεύτερης θέσης, στην οποία βρίσκεστε τόσα χρόνια στις δημοσκοπήσεις, πράγμα πρωτοφανές στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Ακούσαμε βέβαια να επαναφέρει ο κ. Τζανακόπουλος την άποψη ότι υποεκτιμάται, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στις δημοσκοπήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν μπορούν να σταθούν σε μια σοβαρή συζήτηση. Είναι λοιπόν καιρός να βγάλετε το κεφάλι από την άμμο. Να δείτε οι πολίτες γιατί δεν σας ακούνε, γιατί σας γυρίζουν την πλάτη, γιατί δεν πιστεύουν το λόγο σας και γιατί δηλώνουν ότι αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, τα πράγματα βεβαίως θα ήταν πολύ χειρότερα. Εμείς αντιθέτως, απευθυνόμαστε στους πολίτες με το έργο μας, με τις πράξεις μας, με την παραδοχή των λαθών μας και με την ειλικρίνεια ότι μαθαίνουμε από αυτά και ότι η δεύτερη ευκαιρία που θα μας δώσουν σε εκλογές θα αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο για να οδηγηθεί πλέον η χώρα σταθερά και αμετάκλητα στο δρόμο της ανάπτυξης, της προόδου και της ευημερίας για όλους. Σας ευχαριστώ.